Κύριε Καραγιάννη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Καψάνη και σε εσάς και στους ακροατές. Κύριε Καραγιάννη, πρώτα απ' όλα πρέπει να σας ευχαριστήσω γιατί αποδεχτήκατε άλλη μία μου πρόσκληση να συζητήσουμε ένα από τα ίσως σοβαρότερα θέματα και αυτό είναι η μόλυνση, παύλα ρύπανση του ποταμού Καλαμά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και πριν όμως αυτά θέλω να δράξω την ευκαιρία να πούμε και δύο λόγια εφόσον είμαστε παρέα τώρα τηλεφωνικά και για την θητεία που περάσατε στο Δήμο Πογονίου. Πώς νομίζετε ότι πήγατε, τι καρποφόρησα από όλα αυτά που ζητήσατε, που οραματιστήκατε, κατά πόσο είστε έτοιμοι τώρα πλέον για τη νέα εκλογική αναμέτρηση και όλα αυτά γενικότερα. Ωραία. Τέχνατε. Μπορεί προσωπικά εγώ να ήμουν νέος στη τοπική διοίκηση και στο Δήμο του. Στο Δήμο μας πάνω στο Πογόνι. Ναι. Αλλά γενικά οι θέσεις μας και η πείρα τέλος πάντων που έχουν οι κομμουνιστές και από την τοπική διοίκηση αλλά και από την παρέμβαση σε οποιοδήποτε, από οποιαδήποτε θέση τέλος πάντων, είτε αυτή είναι στο Δήμο, είτε είναι στην περιφέρεια, είτε είναι και σε πιο κεντρικό επίπεδο, ήταν αυτή η οποία μας είχε προετοιμάσει για το τι θα συναντήσουμε και για το τι ζητήματα τέλος πάντων θα χρειαστεί να ανοίξουμε και θα πρέπει να συζητήσουμε καλύτερα, να προσπαθήσουμε τέλος πάντων να γίνουμε και να έχουν γνώση και οι δημότες πάνω στο Πογόνι, αλλά και περισσότερο τι μπορούμε να διεκδικήσουμε για να βελτιώσουμε κάπως την κατάσταση. Ως Λαϊκή Συσπήρωση ανοίξαμε αρκετά τέτοια ζητήματα. Ναι. Ανοίξαμε ζητήματα και για τους ίδιους τους εργαζόμενους του Δήμου, ναι, για τα μέσα ατομικής προστασίας τους, που ναι, πολλές φορές δεν αποδίδονταν. Ανοίξαμε ζητήματα για το ότι εδώ είναι αναγκαίο, επειδή με λόγω της μείωσης όλα αυτά τα χρόνια και πραγματικά της κατακριούργησης της κρατικής χρηματοδότησης προς τους Δήμους, ανοίξαμε τα ζητήματα το ότι πρέπει άμεσα να υπάρχει κάλυψη όλων των εξόδων των Δήμων από το κράτος και αυτό σημαίνει όλων των εξόδων σημαίνει προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, γιατί όλα αυτά τα χρόνια βλέπουμε και μέσα από το Δήμο πόσα προβλήματα δημιουργεί το ότι ο Δήμος δεν έχει μόνιμο προσωπικό σε μια σειρά κέρυες θέσεις, υδραυλικούς για παράδειγμα και ούτω καθεξής, λοιπόν, μηχανικούς. Ανοίξαμε ζητήματα για μια σειρά πλευρές πάντων, που αφορούν και την καθημερινότητα του Δημότου Πογονίου για το κέντρο υγείας του Λιμινάκη, που και εκεί υπάρχουν και αντιμετωπίζουν σοβαρά ζητήματα, δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις που το κέντρο υγείας μένει και χωρίς πετρέλαιο για καιρό. Για τα προγράμματα τέλος πάντων που τρέχουν και πρέπει να στελεχώνονται και πρέπει καλύτερα να δημιουργούνται όπως βοήθεια στο σπίτι. Τέλος πάντων για κάθε ζήτημα το οποίο μπορεί να προέκυπτε και να είχε άμεσα να κάνει με την καθημερινότητα του Δημότη στο Πογόνι. Και έχοντας πάντα στο μυαλό μας το πώς θα πρέπει να βάζουμε τέλος πάντων στην προτεραιότητα τις πραγματικές λαϊκές ανάγκες και όχι τέλος πάντων πράγματα τα οποία μπορεί να συζητιούνται και να είναι στον αέρα και να τέλος πάντων μεγαλεπίβολα σχέδια για το Δήμο μας την ώρα που πραγματικά ο κόσμος του που μένει εκεί, που αντέχει ακόμα να μένει εκεί, τα αντιμετωπίζει καθημερινά και δεν μπορεί και δυσκολεύεται πραγματικά να τα βγάλει πέρα. Ζητήματα για τους αγρότες, ζητήματα για τους συνταξιούχους, τους ανέργους της περιοχής και ούτω καθεξής. Βέβαια, αυτά δεν τα ανοίγαμε μόνο ως Λαϊκή Συσπήρωση Δήμου Πογονίου, τα ανοίγαμε συνολικότερα ως Λαϊκή Συσπήρωση, που είναι το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα. Θα ανοίγαμε συνολικότερα ως κομμουνιστές μέσα στο κίνημα, μέσα στους χώρους δουλειάς, στους αγώνες τέλος πάντων που προηγήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο ήταν που απαντήσαμε τέλος πάντων και για τα μεγάλα ζητήματα του Δήμου και προβλήματα, όπως είναι για παράδειγμα και το δίκτυο της σύνδρευσης, με το οποίο αντιμετωπίσαμε και σοβαρά προβλήματα τα προηγούμενα χρόνια. Υπήρχαν φορές που η ποιότητα του νερού ήταν κακή, ήταν ένα ζήτημα που το άνοιξε η Λαϊκή Συσπήρωση και έπρεπε να δούμε πώς, για παράδειγμα, θα παρέμουν, πώς θα απαιτήσουμε εδώ πέρα και βελτίωση του δικτύου και νέο δίκτυο ύδρευσης. Γιατί είχαμε ανοίξει τότε και την ιστορία, δεν ξέρω αν θυμάστε, και με τους κουκλούς, όπου εκεί πέρα το νερό είχε πρόβλημα. Και έπρεπε άμεσα να γίνουν παρεμβάσεις, τέλος πάντων, και αυτά εμφανερώθηκαν στην πορεία και μια σειρά ζητήματα ότι οι έλεγχοι του νερού δεν γίνονται κάπου στο σημείο του κράτους, τέλος πάντων, σε κάποια κρατική φορά, σε μια ιδιωτική εταιρεία. Είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να τα βλέπουμε καλύτερα και είναι τέλος πάντων και ένας γνώμονας
και για αυτά που έχουμε μπροστά μας. Πιστεύετε ότι από όλα αυτά που έχετε πιέσει, πόσα υλοποιήθηκαν, κατά πόσο η Δημοτική Αρχή υπέκυψε στην πίεση σας? Η Δημοτική Αρχή αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι και τέλος πάντων και συσχετισμού μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, κρατάει και το καρπούζι και το κοπόνι. Mm. Και η Δημοτική Αρχή και προφανώς και η αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία του Δήμου, η οποία στην πλειοψηφία των περιπτώσεων έπαιρνε την ίδια θέση με τη Δημοτική Αρχή. Κυρίως όποιες αντιπαραθέσεις υπήρχαν ήταν για τα μάτια του κόσμου, να το πω έτσι, σε κάποια ζητήματα τέλος πάντων που δεν μπορούσε να πει ότι ταυτίζεται. Αλλά στην πλειοψηφία και των Δημοτικών Συμβουλίων και των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτό που έβγαινε ήταν κάποιες αποφάσεις οι οποίες συμφωνούσαν όλοι και εμείς επιχειρηματολογημένα απαντούσαμε γιατί δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Και νομίζω ότι αυτό έχει μείνει και σαν εικόνα, τέλος πάντων, γενικότερα στους κατοίκους του Πογονίου, ότι είτε συμφωνούσαν με προτάσεις που μπορεί να κατατίθενταν, όπως ήταν η αποδοχή της κρατικής χρηματοδότησης για μια σειρά ζητήματα ή τέλος πάντων μια σειρά άλλα ζητήματα που όντως θα μπορούσαν να είναι σε θετική κατεύθυνση και υπερψηφίζαμε είτε καταψηφίζαμε, πάντα υπήρχε ένας λόγος, υπήρχε μια πολιτική από πίσω που μας έκανε τέλος πάντων να αναδείξουμε συγκεκριμένα ζητήματα. Τώρα μπορούμε να πούμε δηλαδή για τις επενδύσεις αυτές τις μεγάλες που έχουν ανοίξει στην περιοχή, όπως είναι η ανεμογενή τρύση, όπως είναι το αιωλικό πάρκο ή όπως είναι τα πετρέλαια. Εκεί είχαμε μια καθαρή θέση, σταθερή θέση, θέση τέλος πάντων οι οποίες οι άλλες δυνάμεις ταλαντεύτηκαν, ψάχνονταν. Ναι. Λοιπόν, σταθερή θέση ότι αυτή η ανάπτυξη η οποία γίνεται μόνο με γνώμονα τα συμφέροντα των μεγάλων εταιριών, αυτή η ανάπτυξη η οποία γίνεται μόνο με τις, τέλος πάντων, με τους μεγαλοεπιχειρηματίες να κάνουν κουμάντο και να καταληστεύουν στην ουσία και το πλούτο της περιοχής και το περιβάλλον για να μπορέσουν να αποκομίσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερα ωφέλη, δεν είναι κάτι στο οποίο μπορεί και πρέπει να συνενέσει ο λαός της περιοχής και ούτε θα έχει ανταποδοτικά ωφέλη όπως υποτίθεται σχεδίζονται μέσα από αυτή τη διαδικασία, εκτός που αν και μπορεί να έχει και κάποια ψίχουλα τέλος πάντων, κάποια δισεκατομμύρια που υπολογίζουν να βγάλουν. Ναι. Και το πώς αυτό τέλος πάντων δημιουργεί και μια σειρά άλλα ζητήματα για την περιοχή, η εμπλοκή τέλος πάντων σε γενικότερους σχεδιασμούς στην περιοχή για την αξιοποίηση, την εξόρυξη τέλος πάντων των πετρελαίων, του φυσικού αερίου, πώς μας μπλέκει σε γενικότερους ανταγωνισμούς οψημένους που βλέπουμε συνολικότερα αυτή την περίοδο διεθνώς και πιο συγκεκριμένα και στα Δυτικά Βαλκάνια, αλλά και στην Κύπρο. Βλέπουμε ότι εδώ πέρα μυρίζει μπαρούτι η κατάσταση και αυτά είναι ζητήματα τα οποία τα είχαμε αναδείξει και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ίσως να μυρίζει και γενικότερα μπαρούτι, κύριε Γαραγιάννη. Ίσως να πλησιάζει και μεγάλη μυρωδιά από μπαρούτι και εκεί τότε θα τρέχουν και θα φτάνουμε όλοι μας. Γι' αυτό πρέπει να παίρνουμε τα μέτρα μας από τώρα και κάποια πράγματα πρέπει να τα αναδεικνύουμε στην ολότητά τους. Τέλος πάντων, συναδείχνουμε, να προσπαθούμε να αποδεικνύουμε και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε οι κομμουνιστές στο Δημοτικό Συμβούλιο, όποιοι βρίσκονται, να αναδεικνύουν τη μεγάλη εικόνα. Ούτως ή άλλως, εσείς έχετε την παράδοση γενικά ότι το ΚΚΕ πάντα πιέζει, δημιουργεί αντιπολίτευση, κάνει αντιπολίτευση. Αλλά και να σας πω και το άλλο, έχω ακούσει από πολλούς πογονήσους και δεν θα το πω τώρα κολακευτικά, είναι η πραγματικότητα όπως το άκουσα, πως λένε ότι μπορεί να είναι νέος ο Καραγιάννης του ΚΚΕ, της αντιπολίτευσης, αλλά τους στρίζει τα δόντια για τα καλά. Έτσι έχω ακούσει από πογονήσεις. Δεν είναι, και ξαναλέω ότι δεν είναι προσωπικό το θέμα. Δεν είναι θέμα του Καραγιάννη ή του Χάρη του Καψάλη ή δεν οποιοδήποτε. Σας λέω ότι έχω ακούσει ευρύτερα, ας πούμε, από το κοινό, έτσι. Εμείς καταλαβαίνουμε ότι ανεξάρτητα από τις όποιες διαφωνίες έχει κάποιος με το Κομμουνιστικό Κόμμα και αντίστοιχα και με τους τέλος πάντων και με τη Λαϊκή Συμπήρωση, με το ψηφοδέλτιά του, τους Δήμους και τις Περιφέρειες, καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος ακούει αυτά που λέμε. Ναι. Ακούει, τέλος πάντων μπορεί να μας εμπιστεύεται χωρίς να μας ψηφίζει, για να το πω και έτσι και καθαρά. Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση προβληματίζεται και έχει ενδιαφέρον να δει τι θα πει σε κάθε περίπτωση. Προσέξτε, υπάρχουν και περιπτώσεις, κύριε Καραγιάννη, που μπορεί να μην σας ψηφίσουν, αλλά παρόλα αυτά περιμένουν από εσάς να ακούσουν κάποιες αλήθειες στα του Δήμου τους. Και αυτό νομίζω πρέπει να γίνει και κριτήριο ψήφου. Δηλαδή, σίγουρα, κάποια στιγμή γίνεται κριτήριο ψήφου, δεν υπάρχει περίπτωση. Επειδή πλέον έχει συσσωρευτεί πείρα όλα αυτά τα χρόνια,
και από διάφορες κυβερνήσεις, άμα το πάμε σε κεντρικό επίπεδο, και από διάφορες περιφερειακές αρχές και από διάφορες δημοτικές αρχές. Λοιπόν, νομίζουμε ότι πλέον υπάρχει πείρα για το τι μπορεί πραγματικά, τι μπορεί να λύσει και να βελτιώσει μια δημοτική αρχή η οποία κινείται στα πλαίσια αυτά, τα οποία είναι τα κεντρικά πολιτικά πλαίσια, εφαρμόζει ή στηρίζει ή τέλος πάντων αποδέχεται την κεντρική πολιτική. Εσείς... Αυτή που λέει για επαχρωματοδότηση στους Δήμους, αυτή που λέει οι Δήμοι να λειτουργούν με ίδια έσοδα και άρα να τα βρουν από τους δημότες. Ξέρετε ότι τα τέλη, για παράδειγμα, τα τέλη, όλα τα τέλη, αλλά κυρίως και τα τέλη ίδρυψης, και αυτή είναι μικρά τα ποσά, εμείς δεν μένουμε σε αυτό. Όλα τα χρόνια της τελευταίας, τέλος πάντων, περίοδου, αυτής της δημοτικής περίοδου, λοιπόν, της πενταετίας, όλα τα χρόνια αυξήθηκαν. Εκτός από φέτος, τέλος πάντων, που είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Εν καιρό μνημονίου. Αυξάνονταν εν καιρό μνημονίου, εν καιρό κρίσης, εν καιρό τέλος πάντων που ο κόσμος που έμενε στο παγόνι ήδη στέναζε από μια χίλια δυο άλλα βάρη. Λοιπόν, και πάντα αυξάνονταν με το πρόσχημα τέλος πάντων ότι είναι λίγα και είναι από τα πιο φθηνά σε όλους τους Δήμους. Εντάξει όμως, γιατί να επιβαρύνεις παραπάνω. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει κάτι. Δηλαδή, άμα ο Δήμος Ιωαννίνων λέμε έχει 100 ευρώ το κυβικό, εμείς άμα το πούμε 95 είναι πιο λίγα. Δεν λέει, πάλι ακριβό είναι. Οπότε, λέω ένα ποσό στην τύχη τώρα, έτσι, μην χαρακτηριστεί. Σαν παράταξη Λαϊκής Σπύρωσης, είσαστε έτοιμοι για τις προηγούμενες εκλογές? Είμαστε έτοιμοι. Υπάρχουν. Τα ψηφοδέλτια μας, εμάς, είναι στελεχώνονται από ανθρώπους οι οποίοι είναι δοκιμασμένοι αγωνιστές τα προηγούμενα χρόνια και στον τόπο, τέλος πάντων, αλλά και μέσα στους χώρους της δουλειάς. Και από αυτή τη σκοπιά το ψηφοδέλτιο είναι έτοιμο. Θα μπορεί και το επόμενο διάστημα τέλος πάντων να έχουμε και. Εντάξει, και μέχρι τέλος Απριλίου που είναι να παραδώσετε, να καταθέσετε, έχετε μπροστά σας μπόλικο καιρό. Θέλω να περάσουμε τώρα, κύριε Γαραγιάννη, στο θέμα που προείπα στην αρχή και που είναι το κύριο δηλαδή των συνεντεύξεών μου και τη δική σας, το θέμα του Καλαμά. Είναι ένα ποτάμι χιλιοτραγουδισμένο, είναι ένα ποτάμι που διαρρέει. Ξεκινάει από το Πογόνι, καταλήγει στη Σαγιάδα, διαρρέει από μπόλικους δήμους, αλλά είναι ένα ποτάμι όμως που θα έλεγα για τους κατοίκους των παρακαλάμιων πλευρών είναι στοιχειωμένο, γιατί είναι μολυσμένο. Είναι, ναι. Λοιπόν, είναι... τι γνώση έχετε πάνω σε αυτό, τι έχετε ακούσει, τι έχετε δει, τι έχετε διαβάσει, τι έχετε ρωτήσει, τι μάθατε? Ναι, να σας πω, εντάξει, το ότι το ποτάμι έχει πρόβλημα είναι γεγονός, είναι αλήθεια και δεν είναι τωρινό. Ναι. Είναι μια υπόθεση η οποία έχει χρόνια τέλος πάντων που υπάρχουν τα προβλήματα και εμείς επιστημονικά τέλος πάντων αυτά τα οποία έχουμε στα χέρια μας είναι αυτές οι έρευνες που έχουν γίνει και από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων τέλος πάντων. Και είναι απογοητευτικές. Και είναι απογοητευτικές, ναι. Και άλλα που δείχνουν ότι εδώ υπάρχει γενικότερα και μια έλλειψη σχεδίου τέλος πάντων και ελέγχων για το ποτάμι, αλλά και γενικότερα τέλος πάντων για τα νερά της περιοχής. Ναι. Πιστεύετε ότι φέρει κάποια ευθύνη η Δημοτική Αρχή για τη μόλυνση, στην όποια μόλυνση υπάρχει στην περιοχή μας? Βέβαια. Το ζήτημα είναι το εξής. Ότι επειδή άκουσα και τις συνεδρίες που κάνατε και με τους άλλους και τους ψηφιοδημάρχους και με τον κύριο Μίτση, υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το λάβουμε καλά υπόψη. Όπως το ότι εμείς εντοπίζουμε το πρόβλημα στον δικό μας ποταμό, στον Καλαμά, στον ποταμό που περνάει πηγάζει από το Δήμο μας, δεν σημαίνει ότι είναι το μοναδικό αυτό το πρόβλημα. Και δεν σημαίνει ότι τέλος πάντων αυτό το πρόβλημα μπορεί να λυθεί μόνο από το Δήμο Πογονίου, μόνο από τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Πογονίου και ούτω καθεξής. Από αυτή τη σκοπιά, επειδή το περιβάλλον, επειδή το περιβάλλον ξέρουμε όλοι παγκόσμια τι προβλήματα αντιμετωπίζει, πρέπει να κάτσουμε να σκεφτούμε και να δούμε γιατί τα αντιμετωπίζει. Για μας είναι ξεκάθαρο ότι τα προβλήματα τέλος πάντων που αντιμετωπίζει το περιβάλλον και που συνεχώς διωγγώνονται και χειροτερεύονται, ανεξάρτητα από το πώς καμιά φορά μπορεί να βγαίνουν και οι κυβερνήσεις, ή τέλος πάντων και η Ευρωπαϊκή Ένωση και μια σειρά οργανισμοί και να λένε να πάρουμε μέτρα για το περιβάλλον και να κάνουμε συμφωνίες για το περιβάλλον. Η ουσία είναι ότι το περιβάλλον αυτή τη στιγμή, αυτοί οι οποίοι το βρωμίζουν, το καταλυστεύουν τέλος πάντων και το αξιοποιούν
κατατοδοκούν για να ικανοποιήσουν τα δικά τους συμφέροντα είναι οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Ναι. Όπως δηλαδή ένα παράδειγμα. Και άρα και στην περιοχή μας. Άρα τι θέλω να πω. Στην περιοχή μας υπάρχουν κάποιοι επιχειρηματικοί όμιλοι οι οποίοι ρηπαίνουν ή μολύνουν το ποτάμι και είναι ένοχοι δηλαδή για την ρύπανση. Στην περιοχή μας τα κύρια τέλος πάντων σημεία ρύπανσης για το ποτάμι κατά κύριο λόγο προέρχονται από τη βιομηχανική περιοχή. Και γιατί προέρχονται από τη βιομηχανική περιοχή. Περιοχή μας όταν λέτε εννοείται Πογόνι ή Γιάννενα για να καταλάβω. Εννοώ για τον Καλαμά. Στο Πογόνι εμείς δεν έχουμε ακόμα ευτυχώς μεγάλες βιομηχανίες που να μπορούν να ρυπάνουν σε τέτοιο βαθμό. Ναι. Άρα λοιπόν το κομμάτι του Καλαμά στο Πογόνι πρέπει να είναι πιο... να μην έχει τόσο μεγάλη μόλυνση όσο έχει πιο κάτω, δηλαδή από το λεκανοπέδιο Ιωαννίνων και μετά. Είναι πιο έντονα τα προβλήματα σίγουρα στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων, γιατί είναι άλλη η βιομηχανική δραστηριότητα εκεί. Μπορεί να σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχουν ζητήματα και πάνω στο Πογόνι. Το θέμα ποιο είναι, ότι για μας η λύση των περιβαλλοντικών προβλημάτων δεν είναι ζήτημα τεχνικό, γιατί έχω ακούσει διάφορες ιδέες και σκέψεις που προτείνονται. Ότι η μια δημοτική αρχή θα μπορούσε να το κάνει καλύτερα από την άλλη, η άλλη δημοτική αρχή και ούτω καθεξής, ικανότεροι πρόσωπα, επιστήμονες και ωραία. Όλα αυτά είναι μέσα στο θέμα, αλλά για μας το ζήτημα είναι καθαρά πολιτικό. Και εδώ εφαρμόζεται, και αυτό πλέον δεν μπορεί να τα αφορητήσει κανένας, μια πολιτική η οποία δίνει γη και είδωρ σε αυτό που λέμε εμείς το μεγάλο κεφάλι, τις μεγάλες επιχειρήσεις, την ίδια ώρα που για το λαό δεν αντιμετωπίζει τέλος πάντων τις ανάγκες του και μία από αυτές τις ανάγκες είναι και το περιβάλλον, το καθαρό το περιβάλλον, τέλος πάντων τα νερά, τα δάση, ο αέρας, στον οποίο πραγματικά να μπορούν να ζήσουν, να ζήσει ο λαός μας και να το απολαύσει και να δημιουργήσει, το αντιμετωπίζουν ως πολυτέλεια τέλος πάντων το να το προσέξουν. Γιατί ακριβώς χρειάζεται, υπάρχει κόστος για να εφαρμόσουν όλα αυτά. Στην προκειμένη περίπτωση του Καλαμά, τι κόστος χρειάζεται για να απορρίπανθεί ο Καλαμάς ή τέλος πάντων να μην ρυπαίνεται ή να μην μολύνεται. Ωραία. Τι σχέδιο δηλαδή μπορείτε να προτείνετε εσείς σαν λαϊκή συσπήρωση για την περίπτωση του Καλαμά. Και εδώ ερχόμαστε λοιπόν μπροστά στα πιο συγκεκριμένα. Ναι. Επειδή το ζήτημα, ξαναλέμε, είναι κατά βάση πολιτικό και είναι κεντρικό πολιτικό ζήτημα. Δηλαδή. Η επίλυση του... Δηλαδή δεν θέλουν οι πολιτικοί να το λύσουνε. Τι ακριβώς εννοείται με αυτό που λέτε είναι κεντρικό πολιτικό. Η επίλυση του δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ξεχωριστά από τα άλλα προβλήματα των εργαζομένων. Δηλαδή απαιτεί εφαρμογή μιας άλλης πολιτικής έτοιμης να συγκρουστεί με τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι εδώ πέρα χρειάζονται και μια σειρά έργα όπως βιολογικοί καθαρισμοί, θα πω και πιο συγκεκριμένα, τα οποία πρέπει να προχωρήσουν με ευθύνη του κράτους και με κρατική χρηματοδότηση. Γιατί το περιβάλλον έχει γίνει και μια αρκετά προσοδοφόρα μπίζνα, να το πω έτσι, για τους ιδιώτες. Οπότε κάποιες περιπτώσεις τις αφήνουν και για να φτάσουν στο έλεος τους, να φτάσουν σε τελικό στάδιο. Και αυτό πιθανά να γίνεται και με τον Καλαμά. Να φτάσουν σε τελικό στάδιο ώστε ξαφνικά να εμφανιστεί ο σωτήρας ιδιώτης και να πει ότι εγώ θα σας λύσω το πρόβλημα με οποιαδήποτε τέλος πάντων επένδυση και αναγκαίο έργο και να προσπαθήσει και μέσα από αυτή τη διαδικασία να αυξήσει τα δικά του τα κέρδη. Άρα, λοιπόν, να εκμεταλλευτεί τον Καλαμά μετά για προσωπική του χρήση με ένα συμβόλαιο, ξέρω εγώ, 30 ετίας. Ναι, για οτιδήποτε. Ότι θα το καθαρίσει, ότι θα φτιάξει βιολογικούς καθαρισμούς, δεν ξέρω τι. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία να δηλαδή πιστεύετε αυτό, ότι... να γίνει ακόμα και το νερό που ήδη ούτως ή άλλως τέλος πάντων. Από κοινωνικό αγαθό έχει εμπόρευμα και βλέπουμε για παράδειγμα ότι και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό το οποίο βάζει στην προμετωπίδα είναι το ότι τέλος πάντων και επειδή είδα ότι αναφέρθηκε ο κ. Μίτσης την αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης των λεκανών απορροής που την έκανε η κυβέρνηση αυτή η σημερινή πάνω στη λογική που πατούσαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Αυτό που τίθεται σε προτεραιότητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η εξοικονόμηση της ζήτησης του νερού, ειδικά δηλαδή από τα λαϊκά νοικοκυριά, από τους φτωχούς αγρότες, από τους κτηνοτρόφους, σε αντιπαράθεση με αυτό που λέμε εμείς ότι είναι αναγκαίο να υπάρχουν μέτρα εμπλουτισμού των υπόγειων κύρια υδροφορέων σε κάθε υδατικό διαμέρισμα. Το οποίο προφανώς σημαίνει μια γενικότερη πολιτική για το νερό, όπου θα αντιμετωπίσει ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα αντιμετωπίσει το νερό ως φυσικό πόρο
ζωτική σημασία για τον άνθρωπο, τη φύση και την ανάπτυξη της κοινωνίας, που αυτό σημαίνει ότι το νερό θα αποτελεί κοινωνική ιδιοκτησία και θα είναι υποκρατικό έλεγχο και διαχείριση, και όχι σήμερα που θα λέμε εμείς το νερό νεράκι και μια σειρά τέλος πάντων βιομηχανίες. Δηλαδή, για να λέμε τα σίγα-σίγα για τη σκάφη-σκάφη, πιστεύετε ότι κάποιος σκοπίμως αφήνει να μολύνει το καλαμάς μέσω της βιομηχανικής ζώνης των Ιωαννίνων για να έρθει κάποια στιγμή ο αυτός ο ίδιος να φτιάξει κάποιον τέλος πάντων βιολογικό καθαρισμό και να πει δώσε μου τον καλαμά να τον εκμεταλλευτώ? Δεν είναι ζήτημα αν αφήνεται σκοπίμως. Αφήνεται. Ναι, γιατί μου είπατε προηγουμένως ότι υπάρχει, ξέρω, κάποια σκοπιμότητα που. Αυτό γίνεται παντού. Ότι το περιβάλλον αφήνεται στην τύχη του. Ακριβώς γιατί υπάρχει. Είναι κόστος αυτά τα έργα. Τα έργα τα αναγκαία για τις λαϊκές ανάγκες. Και επειδή είναι έργο αναγκαίο για τις λαϊκές ανάγκες, η απορρίπανση του καλαμάκι. Βέβαια, δεν συζητάμε. Μόνο και μόνο το ότι είναι ένα ποτάμι στην περιοχή μας διαρρέει. Εξυπηρετεί τόσα πράγματα. Λογικό είναι ότι πρέπει να είναι καθαρό. Ξεκάθαρο λοιπόν ότι είναι αναγκαίο. Λοιπόν, μια σειρά λοιπόν έργα αναγκαία δεν γίνονται με ευθύνη του κράτους, δεν προχωρούν. Δεν λέμε λοιπόν ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος το κάνει σκόπιμα. Είναι αυτή η πολιτική που το αφήνει και γίνεται σκόπιμη πολιτική. Σκόπιμα, να το πω έτσι. Λοιπόν, είναι μια σκόπιμη πολιτική ώστε μέσα και από αυτή τη διαδικασία να μπορέσουν να έρθουν οι ιδιώτες να επενδύσουν και να μπορέσουν τέλος πάντων να αφήσουν τα δικά τους τα κέρδη. Ναι, στην προκειμένη περίπτωση όμως θα αφήσουν οι Δήμοι κάποιον ιδιώτη να επενδύσει, δηλαδή και οι Δήμοι κοροϊδάνε, δεν θέλουν να εκμεταλλευτούν οι ίδιοι τις παρακαλάμιες ακτές, ξέρω εγώ, του ποταμού. Οι Δήμοι με τι να επενδύσουν? Οι Δήμοι αυτό το οποίο, με το οποίο τέλος πάντων κινούνται όλα τα προηγούμενα χρόνια είναι μια χρηματοδότηση κρατική ελάχιστη. Και είναι κάποια προγράμματα τέλος πάντων από το ΕΣΠΑ τα οποία πάνε σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις με βάση τις ευρωδημοσιακές κατευθύνσεις για το τι πρέπει να αναπτυχθεί σε κάθε περιοχή και τι πρέπει να εκμεταλλευτούν. Εντάξει, μπορεί να δείχνει, να ακούγεται λιγάκι μακρύ, ακραίο, αλλά έχει τη βάση του για αυτό που λέτε. Δεν απορρίπτεται σε καμία περίπτωση. Το λέω γενική κατάσταση και αυτό που βλέπουμε τέλος πάντων πανελλαδικά και γενικότερα σε όλο τον πλανήτη για το πώς αντιμετωπίζεται το περιβάλλον και το πώς τέλος πάντων αντιμετωπίζονται και. Ξέρετε, τώρα με κάνετε να σκεφτώ. Πώς δρούν ασίδωτα οι επιχειρήσεις, αυτές οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν άδειες. Επειδή καμιά φορά ακούγονται και να αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι, να γίνουν τέλος πάντων πιο αυστηροί έλεγχοι στις βιομηχανίες και αυτά. Όλες αυτές οι βιομηχανίες και μέσα στη ΔΠΕ, των οποίων τα φουγάρα βρωμίζουν τον αέρα ή που μπορεί να απορρίπτουν τα αλήματά τους. Αυτό είναι σίγουρο, τα αλήματα της ΒΠΕ Ιωαννίνων παίρνουν στον Καλαμά, πάει τελείως, είναι de facto, δηλαδή όλοι το φωνάζουν πλέον, δεν είναι κάτι μυστικό. Όλοι με άδειες τα κάνουν αυτά, δεν τα κάνουν παρανομία. Το να υπάρχει κάτι σίγουρα. Και καμιά παρανομία μέσα σε αυτό μπορεί να υπάρχει. Αλλά το θέμα είναι ότι για αυτά, επειδή ακριβώς αυτό το κράτος λειτουργεί για αυτούς, λειτουργεί για τους μεγαλοκαρχαρίδες, όπως θέλει να το πούμε, αυτονών είναι το κράτος. Λοιπόν, ξέρετε, τώρα με κάνετε να σκεφτώ, δηλαδή και ο παρακαλάμιος σύνδεσμος που λειτουργεί, που ξεκίνησε να λειτουργεί, βέβαια με ρετούς, τότε σκοπίμως διαλύθηκε για να προχωρήσουμε στην σκόπιμη μόλυνση του ποταμού και πάμε λέγοντας. Αλλά μου φαίνεται λιγάκι ακραίο, μου φαίνεται λίγο. Δεν ξέρω. Μου φαίνεται ακραίο. Δεν ξέρω, δεν το χωράει ο νους μου αυτό το πράγμα. Δεν το χωράει ο νους μου. Το κράτος έχει φύγει και μάλιστα μια σειρά, τέλος πάντων, μια σειρά αρμοδιότητες σπρώχνει προς τους Δήμους ώστε να μένει περισσότερο χρήμα διαθέσιμο για να γίνουν μποναμάδες για τραπεζίτες, μηχάνους, εφοπλιστές. Ώστε να μένει περισσότερο χρήμα διαθέσιμο για να πληρώνεται ένα χρέος το οποίο δεν το έχει δημιουργήσει ο λαός μας. Λοιπόν, το κράτος έχει φύγει από το τέτοια αναγκαία έργα τα οποία πρέπει να γίνουν. Και πόσο μάλλον σε Δήμους σαν το δικό μας, σε Δήμους Ακριτικού, σε Δήμους Ορεινούς. Άρα λοιπόν δεν είναι περίεργο να λέμε για να ψάχνουμε, γιατί έχει γίνει κανόνα στην πράξη του δημόσιου ιδιωτικού τομέα τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, ότι κάποιοι μπορεί να θέλουν και να εκμεταλλευτούν και να εμφανιστούν για να εκμεταλλευτούν όλη αυτή την κατάσταση. Εγώ λοιπόν θα ρωτήσω. Εμείς εδώ μπορούμε να βάλουμε κάποια θέματα και να πάμε να τα διεκδικήσουμε. Εγώ θα ρωτήσω κάτι άλλο τον Πάνο τον Καραγιάννη. Αύριο το πρωί ο Πάνος ο Καραγιάννης, αύριο το πρωί, την επομένη των εκλογών, ο Πάνος ο Καραγιάννης είναι δήμαρχος Πουγονίου. Τι σκέπτεται, τι προτίθεται να κάνει για να εκμεταλλευτεί αυτό το ποτάμι και τουριστικά και κοινωνικά και οτιδήποτε άλλο μπορεί να προσφέρει στην περιοχή μας? Ωραία, λοιπόν. Αυτά τα οποία πρέπει να. Καταρχάς, μια δημοτική αρχή της λαϊκής συσπήρωσης, επειδή υπάρχουν και κομμουνιστές που έχουν
υπάρχουν κομμουνιστές δημοτικοί σύμβουλοι, υπάρχουν δημοτικές αρχές που είναι. Όχι, υπάρχουν, κύριε Καραγιάννη. Η ιστορία μας έχει δείξει μέχρι στιγμής ότι όπου υπήρξαν δήμαρχοι του ΚΚ, οι Δήμοι πήγαν, δουλέψαν ρολόι. Έτσι. Να σα θυμίσω το Περιστέρι, να σα θυμίσω. Στην τελευταία θητεία υπάρχουν οι οποίοι έχουν στη δημοτική αρχή φυλακή σπήρες, όπως είναι και ο Δήμος της Πάτρας. Το βασικό είναι ότι όλα αυτά τα προβλήματα πρέπει να αναδειχθούν, πρέπει να τα γνωρίσει ο πληθυσμός, πρέπει να τα γνωρίσει ο κόσμος για τον οποίο αυτό αφορούν και κατά κύριο λόγο να γίνουν διεκδικήσεις απέναντι σε μια κεντρική πολιτική που, ξαναλέω, τον Καλαμά και τον κάθε Καλαμά τον αφήνει στην τύχη του, γιατί το αντιμετωπίζει ως κόστος. Άρα από αυτή τη σκοπιά, βασικά έργα τα οποία θα, βασικά ζητήματα τα οποία εμείς θα ανοίγαμε και θα ανοίγουμε, είτε είμαστε δημοτική αρχή είτε είμαστε αντιπολίτευση, είναι ότι πρέπει να γίνει επέκταση και εξυγχρονισμός του βιολογικού καθαρισμού των Ιωαννίνων, χωρίς σύμπραξη δημόσιου ιδιωτικού τομέα με κρατική χρηματοδότηση, ώστε, γιατί αυτός ο βιολογικός που υπάρχει δεν επαρκεί. Είναι ότι πρέπει να ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει ο βιολογικός καθαρισμός του Παρακαλάμου. Είναι ότι πρέπει να γίνει απαγόρευση της εγκατάστασης βιομηχανικών μονάδων σε περιοχές εκτός ΒΠΕ, γιατί υπάρχει τέλος πάντων και μια τελευταία ιστορία με τον Ιτσιάκο, ο οποίος έχει πάρει άδεια για να φτιάξει μεγάλη δυναμικό της κτηνοσφαγείου έξω από τη βιομηχανική περιοχή. Λοιπόν, είναι ότι υπάρχει ζήτημα και στο Δήμο της Ζήτσας, πάλι με παρέμβαση της λαϊκής συσπήρωσης, είχε πάρθει απόφαση να μην μπουν νέες επιχειρήσεις, νέες μεγάλες βιομηχανίες μέσα στη βιομηχανική περιοχή, γιατί πραγματικά δεν σηκώνει άλλες. Και τότε είχε γίνει αποδεκτή από το Δημοτικό Συμβούλιο, το λέω γιατί ήταν πρόταση εδώ. Επίσης, να πούμε ότι ο Δήμος της Ζήτσας και ο Δήμαρχος έχουν κάνει αίτημα προς την κυβέρνηση, έχουν κάνει ερώτημα τέλος πάντων προς την κυβέρνηση για το ποιανού είναι αρμοδιότητα να γίνει η επέκταση και ο συγχρονισμός του βιολογικού καθαρισμού των Ιωαννίνων. Ζήτημα το οποίο πήγε να κρυφτεί από τα υπόλοιπα κόμματα, επειδή το είχε συναντηθεί ο Δήμαρχος με τα κόμματα. Λοιπόν, το κατέθεσε το ΚΚΕ μέσα στη Βουλή, κατέθεσε αναφορά για αυτό το ερώτημα, γιατί πρέπει να λυθεί το ποιος πραγματικά θα το αναλάβει. Εδώ ξαναλέω, είναι αυτό το ζήτημα του ποιανού είναι τελικά οι αρμοδιότητες και ότι το κράτος στην ουσία δηλώνει απόν από όλη αυτή την ιστορία. Και ότι προφανώς θα πρέπει να δημιουργηθούν ζώνες προστασίας στις καταβόθρες, γιατί εκεί εξίσου νόμιμα εναποτίθενται απόβλητα μέχρι και επεξεργασμένοι λιματολάσπη πλέον στα Γιάννενα. Θα πρέπει να γίνουν και ταυτόχρονα να διεκδικηθεί, ακόμα λέμε και πιο συνολικά, μια επεξεργασία και εφαρμογή ολοκληρωμένης υδατικής πολιτικής για το νερό, που θα αφορά την έρευνα, την προστασία της χρήσης και την ορθολογική αξιοποίηση των υδάτινων πόρων συνολικά σε όλη τη χώρα, αλλά και κατά υδατικό διαμέρισμα και στην περιοχή μας, και σε αυτό το πλαίσιο να εντάσσεται και η εγκατάσταση μόνιμου συστήματος παρακολούθησης των παραμέτρων του Καλαμά για μετρήσεις και αναλύσεις και συνεχή έλεγχο. Αυτά, δηλαδή αυτά τώρα, για να μην, όπως επίσης και γενικότερα να παρθούν μέτρα για να σταματήσει η μόλυνση των υδροφορέων, κυρίως από βιομηχανικά απόβλητα, και να εφαρμοστούν ολοκληρωμένα προγράμματα αποκατάστασης για υγιεινό και φθηνό νερό συνολικά και στον τόπο μας. Φυτοφάρμακα. Εδώ μπαίνει τώρα το ερώτημα. Α, μπράβο, επειδή δεν έχουμε αναφερθεί και στο ζήτημα αυτό, επειδή είπαμε για τη ΒΠΕ και ξαναλέω ότι είναι το κύριο πρόβλημα, αλλά προφανώς υπάρχουν ζητήματα και με τους αγροτοκτηνοτρόφους. Το οποίο όμως δεν είναι, θα έλεγα, αστείο να πάμε να το φορτώσουμε στους ίδιους τους φτωχούς αγρότες, τους φτωχούς κτηνοτρόφους, οι οποίοι δραστηριοποιούνται εκεί. Το βασικό είναι ότι και εδώ σε αυτή την περίπτωση. Δεν νομίζω ότι κάποιο μπορεί να προτείνει τώρα στους αγρότες στη ρήπανση του Καλαμά σε τόσο. Εντάξει, ότι γίνεται κάποια μόλυνση για τους αγρότες στο φυτοφάρμακα. Γίνεται, αλλά δεν είναι στο βαθμό που έχει φτάσει ο Καλαμά. Και τα τελευταία χρόνια και τα φυτοφάρμακα, εκτός πάντων τα τεχνητά και όλα αυτά, έχουμε πάει προς τα πίσω λόγω κόστους. Οπότε κυρίως πάλι μιλάμε για φυσικά λοιπάσματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει πάλι με ευθύνη του κράτους να υπάρχει ενημέρωση και επιχορήγηση, αν χρειάζεται, των αγροτοκτηνοτρόφων με χωράφια και εγκαταστάσεις, κτηνοτροφικές χειροστάσεις τέλος πάντων πλησίων του Καλαμά, για να προβούν σε αναγκαίες προσαρμογές ή και πιθανά και να μετεγκατασταθούν, αλλά το οποίο δεν είναι δική τους ευθύνη. Άρα λοιπόν όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία μπορούν να λυθούν. Το θέμα είναι όμως ότι επειδή εδώ κάποια συγκεκριμένα τέλος πάντων θέματα και θέσεις, καταλαβαίνετε ότι έχουν
χρηματικό κόστος. Ναι. Γιατί θα μπορούσαμε να κάνουμε μια κουβέντα τώρα, μήπως όλα αυτά είναι θεωρίες και μήπως όλα αυτά είναι όνειρα θερινής νυχτός. Ναι. Ποιο μπαίνει λοιπόν ζήτημα πάλι εδώ? Εδώ μπαίνει πάλι το ζήτημα του ποια πολιτική θα επιδιώκουμε να εφαρμοστεί. Γιατί ξαναλέμε ότι και η Λαϊκή Συσπήρωση ως δημοτική αρχή, αυτό το οποίο θα έκανε θα ήταν να ηγηθεί σε έναν αγώνα, τον οποίο θα ήταν ως αντιπολίτευση στην κεντρική πολιτική που εφαρμόζεται. Ναι. Γιατί για να απαιτηθούν όλα αυτά, για να διεκδικηθούν και να δοθούν, χρειάζεται ένα γενικότερο κίνημα, χρειάζεται ένα γενικότερο μέτωπο τέλος πάντων, χρειάζεται να μπουν μπροστά, θα μπουν μπροστά οι κομμουνιστές δημοτικοί σύμβουλοι, αλλά πρέπει να ακολουθήσουν οι φτωχοί αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι, οι νέοι του υπογονείου που θέλουν να δουν τον τόπο μας ξανά. Μα ναι, στο υπογονείο της Καλλιώς είναι στα δάχτυλα μετρημένοι. Είναι στα δάχτυλα μετρημένοι. Αλλά μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, από μέσα από τέτοιες πλευρές και την καλύτερη, τέλος πάντων, και την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και την καλύτερη αξιοποίησή του, θα μπορούσαμε πραγματικά να δώσουμε ζωή. Αλλά το ζήτημα είναι πώς θα τα κάνουμε αυτά από τη στιγμή που μας λένε και το σύστημα, τέλος πάντων, σε αυτή τη φάση λέει. Χρήματα υπάρχουν, τέλος πάντων, μας έχουν βάλει και γενικότερα όλους. Άρα πρέπει σαν Δήμος να εξοικονομήσεις από κάπου χρήματα. Να γεμίσεις το πορτοφόλι σου από κάπου, από την περιοχή σου. Μας έχουν βάλει όλους σε μια λογική ότι δήθεν δεν υπάρχουν χρήματα. Έχουν βάλει τους Δήμους σε μια λογική να χαρατσώνουν τους δημότες συνεχώς για να βρίσκουν ίδια έσοδα, γιατί δήθεν δεν υπάρχουν χρήματα. Το ζητούμενο, κύριε Καραγιάννη, είναι ότι αυτό είναι πραγματικότητα. Τότε η κεντρική εξουσία στους Δήμους πλέον έχει κουτσουρέψει τις επιχορηγήσεις. Οπότε... Αυτό ακριβώς. Αυτό αναδείξαμε από την αρχή. Άρα εδώ λοιπόν, για να μπορέσουμε να απαιτήσουμε ξανά αυτά τα αναγκαία, τέλος πάντων, έργα που χρειάζονται για το λαό, δεν αρκεί να τα απαιτούμε μόνο μέσα από γραφεία, δεν αρκεί να τα απαιτούμε μόνο σε δημοτικά συμβούλια, δεν αρκεί να τα απαιτεί ένας, δύο, τρεις σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπήρωσης. Εδώ χρειάζεται, ξαναλέω, ότι το κίνημα, οι εργαζόμενοι πρέπει να βάλουν τέτοια ζητήματα για τις λαϊκές ανάγκες, για το περιβάλλον, στην προμετωπίδα των διεκδικήσεών τους, ναι, και πραγματικά να τα διεκδικήσουμε μαζικά και να, με όρους τέλος πάντων αντεπίθεσης και απέτησης, ναι, της κάλυψης των σύγχρονων αναγκών. Άρα λοιπόν εδώ μπαίνει το ζήτημα και αυτό που λέμε εμείς, ότι γι' αυτό είναι αυτό το δίλημα των εκλογών και δεν υπάρχει άλλο δίλημα αν αυτός τέλος πάντων ο οποίος θα εκλεγεί και θα δυναμώσει αυτές τις εκλογές θα είναι η αριστερά, η δεξιά, ο λαϊκισμός, η υπευθυνότητα. Το λέω για όλες τις εκλογές. Τώρα αυτές οι εκλογές θα είναι και λίγο περίεργες, θα είναι με απλή αναλογική, οπότε... Ναι, γιατί και αυτές οι εκλογές πάλι έχουν πολιτική χρειά. Και ο καθένας τέλος πάντων έχει την πολιτική του ταυτότητα, ανεξάρτητα αν δεν την αποδέχεται. Γιατί δεν πάει με το αν φοράω το καπελάκι ενός κόμματος και κρατάω τη σημαία του, πάει με βάση το ποια πολιτική εφαρμόζει. Και αν συμφωνώ με την πολιτική, τέλος πάντων το εφαρμόζει. Άρα, λοιπόν, το δίλημα ο καθένας για την πολιτική του λέει ότι είναι σωστή. Δεν λέει κανείς ότι η πολιτική που κάνουμε λάθος. Ναι, ναι, ναι. Από ποιο χρώμα και να είναι. Το θέμα είναι να το εκτιμάει και να το βλέπει ο εργαζόμενος κάτω, τέλος πάντων, αυτός ο οποίος βιώνει στο πετσί του τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής. Ναι. Πείτε μου κάτι άλλο τώρα για τον παρακαλάμιο σύνδεσμο. Τι σκέπτεστε, τι βλέπεις έχετε? Ο παρακαλάμιος σύνδεσμος έχει αδρανοποιηθεί. Ναι, ναι, ναι. Έχει μείνει ένας γραμματέας από ό,τι έμαθα, από ό,τι μου είπανε. Και αυτός εντάξει, είναι μόνο κύπρο για τη θέση, τίποτε άλλο. Ξαναλέω, για μας το ζήτημα δεν είναι αν θα υπάρχουν επιτροπές, αν θα υπάρχουν ομάδες, αν θα υπάρχουν τέλος πάντων κινήσεις οι οποίες θα μπορούν καλύτερα να βλέπουν ή να μην βλέπουν κάποια δίκτυα. Εσείς θα τον επανιδρύατε γιατί... πάλι τον παρακαλάμιο σύνδεσμο, γιατί είναι ένας σύνδεσμος που αν ιδρυθεί με άτομα ουδέτερα, επιστήμονες ή οτιδήποτε άλλο, θα μπορούσε να επιβλέψει το ποτάμι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Να παρακολουθεί το ποτάμι αποτελεσματικά. Μα και πάλι δεν είναι το ζήτημα αν θα είχε ιδρυθεί ο παρακαλάμιο, αν θα μπορούσε να λειτουργήσει έτσι. Το θεωρείτε περιττό τον παρακαλάμιο σύνδεσμο? Το ζήτημα είναι αν θα μπορούσε να λειτουργήσει έτσι. Και λέω ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο, με αυτές τις πολιτικές δυνάμεις, τις δημοτικές αρχές των Δήμων, ναι, μέσα σε αυτή την κατάσταση, δεν εξυπηρετούσε και δεν θα εξυπηρετούσε κάτι, γιατί δεν υπάρχει τέτοιο. Άρα λοιπόν το θεωρείτε περιττό. Εμείς ως δημοτική αρχή, θα μπορούσαμε να εκτιμήσουμε αλλιώς την κατάσταση και να δούμε τι ζητήματα μπορούμε να κάνουμε. Θα τον καταργούσατε, δηλαδή τον παρακαλάμε ο σύνδεσμο εσείς? Αυτό λέω, ότι εμείς ως δημοτική αρχή θα μπορούσαμε να δούμε με ποιους θα μπορούσαμε να συμπράξουμε, τι χρέη χρειαζόταν τέλος πάντων. Και από τους άλλους με τι άτομα? Να στήσουμε κάτι. Με τι άτομα? Ερετούς? Γιατί αυτό είδαμε απέτυχε. Τέρμα, το πήραμε αυτό. Δεν είναι θέμα. Πάει στον κάλαθο των αχρήστων.
το θέμα δεν είναι αιρετή ή μη. Θα μπορούσε να είναι και αιρετή, θα μπορούσε να είναι και μη αιρετή, θα έπρεπε να είναι επιστήμονε, θα έπρεπε να. Αλλά το ζήτημα εδώ πέρα είναι ότι υπάρχει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, υπάρχουν μια σειρά φορεί οι οποίοι μπορούν να συμβάλλουν σε μια τέτοια διαδικασία για ελέγχου. Λοιπόν, αλλά εδώ πέρα ακριβώ αυτό λέω, ότι δεν είναι ζήτημα αν θα πούμε ότι θα είναι ο σύνδεσμο των παρακαλάμενων Δήμων αυτό καθεστώ έτσι όπω ήταν, αλλά το ότι πρέπει να υπάρχει γενικότερα ένα ενιαίο φορέα που θα είναι σε όλη την χώρα, αλλά θα είναι και στην περιοχή μα. Λοιπόν, ο οποίο θα έχει την ευθύνη για τον έλεγχο, την έρευνα, την προστασία, την ορθολογική αξιοποίηση συνολικότερα των υδάτων. Εσεί με ποιο τρόπο θα τον ιδρύατε, δεν μου απαντάτε με σαφήνεια, με ποιο τρόπο θα τον επανιδρύατε αυτό το σύνδεσμο ή έναν άλλο τύπο σύνδεσμο σαν και αυτόν? Εμεί καταρχά θα συζητούσαμε με, με όλου του φορεί και πάνω στο και πάνω στα χωριά μας, το Φογόνι, τους συλλόγους, τις αδελφότητες και οποιονδήποτε άλλον θα έδινε ένα ενδιαφέρον τέλος πάντων να συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια. Και από αυτή τη σκοπική αντίστοιχα θα απαιτούσαμε και από άλλα δημοτικά συμβούλια, από άλλες δημοτικές αρχές που πιθανά να μην ήταν της λαϊκής συσπήρωσης, λοιπόν, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορούμε να συντονίσουμε μια κοινή δράση για αυτό το κομμάτι. Αλλά ξαναλέω, αυτό θα σήμαινε ότι εδώ πέρα, πέρα από την εμπλοκή διαφόρων φορέων, θα σήμαινε. Δηλαδή πέρα από τις κεφαλές, γιατί δεν είναι ζήτημα μόνο του τι θα κάνουν οι κεφαλές, είναι ζήτημα του τι θα κάνει και ο κόσμος από κάτω, θα σημαίνει ότι ταυτόχρονα θα καλούσαμε σε ένα δυναμικό μέτωπο διεκδίκησης αυτών των οποίων πραγματικά έχει ανάγκη ο Δήμος μας και τα αντίστοιχα και ο Καλαμάς. Κύριε Καραγιάννη, θα σας ευχαριστήσω για άλλη μία φορά. Θα σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Θα σας ευχηθώ πάλι καλό κουράγιο στον προεκλογικό αγώνα, γιατί είναι μπόλικος, έχετε 2,5 μήνες μπροστά σας. Πείτε μου, πείτε απλώς μου. Πριν κλείσουμε να θέλουμε να συμπληρώσω κάτι το οποίο το αφήσαμε λίγο στη μέση. Πείτε μου, πείτε μου, βεβαίως, πείτε μου. Επειδή ακριβώς είπαμε ότι υπάρχουν θέσεις συγκεκριμένες και τέλος πάντων όποιος θέλει και πιο αναλυτικά μπορεί να δει και τις θέσεις γενικότερα του Κοινωνικού Κόμματος για το περιβάλλον, το οποίο πιάνουν μια σειρά ζητήματα, δεν είναι, είναι τα νερά. Είναι τα δάση, είναι μια συνολική κατάσταση. Λοιπόν, και επειδή αντίστοιχα αυτά τα ζητήματα συζητήθηκαν τώρα και στο Προεδρικό Διάταγμα για τη Λίμνη, το οποίο σχετίζεται και με το Καλαμά, και εκεί όλες οι άλλες πολιτικές δυνάμεις και όλοι οι άλλοι εκπρόσωποι τέλος πάντων των άλλων κομμάτων, είτε στα περιφερειακά είτε στα δημοτικά συμβούλια, συμφώνησαν με ένα Προεδρικό Διάταγμα και έγραψαν στα παλιά του τα παπούτσια στις πολύ σωστές επισημάνσεις επιστημόνων που αφορούσαν την ανανέωση των υδάτων της λίμνης, την προστασία των πηγών, των καταβοθρών, του υδροφορολογίζοντας συνολικά. Ξαναλέω ότι εδώ είναι το ζήτημα το ποια πολιτική θα εφαρμοστεί και το ότι αυτή η πολιτική έχει κόστος. Άρα λοιπόν, για να μην μένουν όλα αυτά ότι είναι θεωρία και ότι είναι όνειρα θερινής μικρός. Αυτά πρέπει να απαιτηθούν. Ξέρετε, όπως τα λέτε όμως, μοιάζουν για θεωρία. Και για να απαιτηθούν αυτό το. Πώς θα γίνουν πράξη, αυτό δεν μου εξηγήσατε. Πώς μπορούν να γίνουν πράξη, ύλη. Αυτό το αφήσαμε στη μέση. Αυτό λέω ότι αυτό το αφήσαμε στη μέση. Λοιπόν, εδώ είμαι, το ξανακουβεντιάζουμε, δεν έχω πρόβλημα. Ναι, εντάξει, αλλά λέω ότι η προστασία του περιβάλλοντος προς όφελος τέλος πάντων αυτών που πραγματικά ζουν και το απολαμβάνουν και όχι αυτών που το εκμεταλλεύονται για να το κάνουν κέρδη, προϋποθέτει διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης. Προϋποθέτει. Αυτό που λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα, κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, προϋποθέτει επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία δεν θα λυθούν σε αυτές τις εκλογές. Όμως αυτές οι εκλογές μπορούν να σηματοδοτήσουν το ότι πλέον δεν συνεχίζουμε στον ίδιο δρόμο, ο οποίος αποδεδειγμένα μας φέρνει συνεχώς νέα δεινά και καταστροφές, όπως λέγαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά βάζουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες και οργανωνόμαστε για να αντεπιτεθούμε και να ανοίξουμε και τέτοιες πλευρές. Άρα λοιπόν, γι' αυτό ότι είναι σε αυτές τις εκλογές αναγκαία η ενίσχυση των ψηφοδελτίων του Κομμουνιστικού Κόμματος παντού, γιατί ακριβώς αυτοί οι οποίοι μπορούν να εγγυηθούν το ότι θα συγκρουστούν με μια σειρά επιχειρηματικά συμφέροντα, είτε μεγάλα, είτε τα κατατόπους, τα επιμέρους, τέλος πάντων που διαπλέκονται με αυτά, είναι αυτοί οι οποίοι το κάνουν σταθερά όλα τα προηγούμενα χρόνια. Είναι δηλαδή οι κομμουνιστές μέσα στους χώρους δουλειάς, οι κομμουνιστές στο κίνημα, στους τόπους που ζουν. Από αυτή τη σκοπιά λοιπόν λέμε ότι χρειάζεται σύγκρουση με αυτή την κεντρική πολιτική και αυτή η σύγκρουση και αυτή η αγανάκτηση τέλος πάντων και για τον Καλαμά πρέπει να εκφραστεί με το ότι δεν συνεχίζουμε στα ίδια. Ναι.
Κύριε Καραγιάννη, καλό σας βράδυ, καλή επιτυχία. Καλά. Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.